εικόνα είναι από το Ηράκλειο τώρα που βλέπουμε. Ζωντανή εικόνα από το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Αυτό το έχουμε βάλει για να ικανοποιήσουμε το φίλο μας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, τον οποίο έχουμε εδώ. Τον οποίο έχουμε ένα ερώτημα να κάνουμε, αφού τον δούμε και τον καλημερίσουμε. Πώς μας προτείνει να πάμε να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα, μοναξιές. Μοναξιές τι σήμερα, να κάνουμε, μοναξιές. Μοναξιές, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, πώς να γιορτάσουμε το Πάσχα, θέλουμε να μας πείτε. Τι να κάνουμε, τι να προσέξουμε. Να το γιορτάσουμε χαρούμενοι, με αισιοδοξία. Να προσέξουμε να μην είμαστε άρρωστοι όταν θα καθίσουμε στο κοινό τραπέζι. Στην εκκλησία να φοράμε μάσκα πάντα. Mm-hmm. Και μέσα και έξω, εφόσον υπάρχει συνωστισμός στα προάβλια. Και εάν τυχόν κάνουμε μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που είναι ευάλωτοι γύρω μας κλπ., καλό θα είναι πριν πάμε στο τραπέζι να κάνουμε και ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ, ώστε ήσυχοι και με καλή διάθεση να πάμε να γιορτάσουμε τον Οβελία. Να μην έχουμε. Αυτό είναι πλήξεις. Μια απλή συνταγή που θα τηρήσω εγώ. Τώρα, φοβάστε για το τι μπορεί να γίνει μετά το Πάσχα ή τα πράγματα πηγαίνουν όντως καλύτερα και σιγά σιγά απελευθερωνόμαστε? Όχι, δεν φοβάμαι, διότι πια τουλάχιστον με αυτή την παραλλαγή τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή επιδείνωση των κρουσμάτων τις πρώτες μέρες μετά το Πάσχα. Αυτό δεν θα οδηγήσει ούτε σε νοσηλείες, ούτε σε περισσότερες διασωληνώσεις. Είναι λογικό οι πολλές κοινωνικές επαφές να αυξήσουν την μολυσματικότητα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα αποκλιμακώνονται σταθερά και σωστά. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι πλέον είτε από φυσική νόσηση είτε από τεχνητή νόσηση άνοσο προστατευμένο, και θα πάμε παρακάτω ελπίζοντας ότι ο ιός δεν θα μας δώσει άμεσα μια καινούργια έκπληξη που θα μας προβληματίσει. Θέλει προσοχή, όμως αισιόδοξα ατενίζουμε αυτό το Πάσχα. Και επειδή, κύριε καθηγητά, λέγατε πάντα για τους σκληρούς δείκτες, έχουμε και εκεί αποκλιμάκωση. Ναι, βεβαίως, στις διασωληνώσεις, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια αρκετά σημαντική αποκλιμάκωση. Είμαστε στα επίπεδα του περασμένου Σεπτεμβρίου πλέον από διασωληνώσεις. Οι θάνατοι επιμένουν λίγο ακόμα και θα επιμένουν για την επόμενη εβδομάδα, ίσως. Γιατί, κύριε καθηγητά, γιατί οι θάνατοι είναι τόσο ψηλά? Πάντα καθυστερούν να αυξηθούν και πάντα καθυστερούν να πέσουν οι θάνατοι. Διότι κανείς αν αρρωστήσει δεν πεθαίνει άμεσα, εντός εισαγωγικών. Τώρα μιλάμε για θάνατο, λες και μιλάμε για κάτι απλό, αλλά ας το πούμε. Κάποιος αρρωσταίνει, μπορεί να μπει στη μονάδα, να κάνει ένα και δύο και τρεις μήνες να χάσει τη ζωή του. Και κάποιος που θα αρρωστήσει δεν θα χάσει άμεσα τη ζωή του. Η πλειονότητα πάει στο νοσοκομείο, προσπαθούμε να την σώσουμε και περνάνε μέρες. Επομένως, οι θάνατοι χονδροειδώς απαντούν περίπου 2 με 3 εβδομάδες από τη στιγμή που θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται τα κρούσματα. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Με υγεία πάνω απ' όλα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη συμβολή σας εδώ και 2,5 χρόνια. Είμαστε μαζί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επανερχόμαστε.